Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ασφαλώς και μου λείψατε. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλοί από εσάς αναρωτιέστε. Τι γίνεται? Μήπως κάναμε πίσω? Πρέπει να συνηθίσετε και να συνηθίσουν στην ιδέα ότι πίσω δεν κάνουμε και ότι κάνουμε μόνο μπροστά. Όλα αυτά μας δυναμώνουν. Ό,τι έχει συμβεί αυτόν τον καιρό μας δυναμώνει. Στο μεγάλο θέμα της εποχής. 1η Σεπτεμβρίου. Έχουν πει για το πρόβλημα με τους ανθρώπους τους υγειονομικούς, ότι θέλουν να τους βγάλουν σε διαθεσιμότητα. Ήδη σήμερα με ενημέρωσαν ότι πάνε σε διαθεσιμότητα άτομο γνωστό μου, το οποίο δεν δέχεται να κάνει το εμβόλιο. Είναι ήδη οι γιατροί, οι βγαίναν στα παράθυρα και μιλούσαν για αυτούς, πετούσαν από διαπομπαίους τράγους. Εάν χαίρονται οι συνάδελφοί μας γιατροί γι' αυτό, εάν χαίρονται οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, επειδή κάποιοι γιατροί δεν θέλουν να εμβολιαστούν και είναι δικαίωμά τους, αυτό είναι τεράστια κατάντια. Εννοείται πως θα τους στηρίξουμε και τους στηρίζουμε όχι μόνο τους γιατρούς, όχι μόνο τους υγειονομικούς, τους πάντες. Ακολουθούμε πάνω σε αυτό τα χαρτιά τα οποία βγάζει ο Νίκος Αντωνιάδης, τα οποία είναι μελετημένα, θα ακολουθήσουμε ακριβώς την τακτική του και θα οδηγηθούμε στην επιτυχία έτσι όπως θέλουμε. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι ότι θα επιχειρήσουμε να μην γίνει ποτέ. Προσπαθούν και εκβιάζουν ώστε να πάτε από μόνοι σας. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, τα έχουμε ξαναπεί. Ο πρώτος μας στόχος είναι να μην γίνει ποτέ. Να μην γίνει ποτέ αυτή η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς εξ αρχής και μετά σε οποιονδήποτε άλλον. Ο δεύτερος τρόπος είναι με τα χαρτιά, τα νομικά, τη νομική διαδικασία που ακολουθεί ο Νίκος. Παρακολουθούμε τι βγάζει, παίρνουμε και δίνουμε στους εργοδότες αυτά που λέει ακριβώς. Δεν χρειάζεται να τα λέμε συνεχώς, δεν τα λέμε μόνιμα από χαρτιά, και συντεταγμένα αυτήν την τακτική. Αυτή είναι η τακτική που έχουμε ορίσει ως τακτική της νίκης και με αυτήν θα προχωρήσουμε. Άρα, το θέμα των υγειονομικών πρώτιστα δεν έχει τελειώσει. Μάλιστα, τώρα αρχίζει. Σε λίγες μέρες θα ενημερωθείτε και για άλλες δράσεις μας. Σε λίγες μέρες που θα μαζευτείτε σιγά-σιγά στο κλινονάστι του καθενός και θα δρομολογήσουμε, θα τροχιοδρομήσουμε τις νέες δράσεις μας. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη του. Πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες φοβήθηκαν μήπως εγώ έχω κάνει πίσω. Θα το ξαναπώ. Κάποιοι υπουργεία βγαίνουν και διαδίδουν για 11 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Είναι αυτό που είχαν βρήσει τους γιατρούς και οι τσαρλατανισμοί κρίνονται σε αυτό ακριβώς το Υπουργείο με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν και δηλώνουν τέτοια πράγματα. Θέλω να γνωρίζετε ότι περίπου 50% εμβόλιο. Θέλω να γνωρίζετε επίσης ότι από το 50% αυτό είναι όπως το ορίζουν, ή πιάνει λίγο, έτσι, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν κάνει τις δύο δόσεις και δεν τους πιάνει η μετάλλαξη Δέλτα. Άρα το ποσοστό αυτό έτσι κι αλλιώς, μιας και πολλοί εξ αυτών μπορούν να αρνηθούν, να μην κάνουν τρίτη. Είναι οι πολλοί, αυτό δεν το γνωρίζετε. Είμαστε παίξουμε. Με τον παραγυρίζοντα πρωθυπουργό με τα δέντρα και τα γιατί δεν πέθανε κόσμος, δεν έχουμε από κάτι. Κάει και μισή χώρα. Πρέπει να έχει ήδη παραιτηθεί. Δεν τόλμησε ούτε εδώ να παραιτηθεί. Όλα αυτά θα τα βγει μπροστά του. Είναι το θέμα των υγειονομικών και της υγείας. Βγήκε κάποιος ευρωβουλευτής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος απέτυχε πολλές φορές πράγμα που δεν πραγματοποιήθηκε και που θα πρέπει να ζητήσει μία και έγκλησε πύλησε τα παιδιά. Το 15% τα παιδιά αφήσουν να βλέπετε ότι αυξάνουν τα κρούσματα από το 1% θέλω να γνωρίζει ο κύριος που βρίσκεται στις πολιτείες που λέει δεν θα ρίξει να κάνει αυτό που θα βρουθούν για του γιατί